Γεια σας. Καλώς την. Θα ξεκινήσει ο Στέλιος. Με γεια τα μαλλιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πας να δεις Μολιέρο, είσαι σαν να έχεις βγει από την παράσταση. Δεν το έκανα όμως επί τούτου καθόλου. Είναι κακό αυτό που λέτε τώρα, ε. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή... Τι κάλτσες το κάνουν αυτό. Ο συνδυασμός όλων αυτών. Αλήθεια. Ναι. Okay, δεν το βλέπω καθόλου έτσι. Και οι κάλτσες σίγουρα. Okay. Δηλαδή είναι πολύ έξτρα πληροφορία οι κάλτσες. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία η κάπα. Είναι πολύ ωραίο το φουλάρι έτσι όπως το έχεις βάλει. Πώς το έχεις δέσει έτσι. Ναι. Με κάποιον τρόπο δικό σου. Είναι... Το έχω γυρίσει όλο και το έχω δέσει με την καρφίτσα. Α, ωραία. Πολύ ωραίο. Να μην έχει πολύ όγκο. Πολύ ωραίο το φουλάρι, ωραίο το πουκάμισο. Μου αρέσει πάρα πολύ το πάνω κομμάτι. Ναι. Και η τσάντα έτσι όπως συνδυάζεται πολύ ωραία με το φουλάρι. Το παντελόνι αυτό δεν το αγαπώ, αλλά το καταλαβαίνω. Όμως το παντελόνι αυτό μαζί με τα συγκεκριμένα παπούτσια και τις κάλτσες είναι αυτό που το κάνουν το look πάρα πολύ θεατρικό. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι επιτυχημένο. Είναι δύο εικόνες σε μία. Okay. Ένα. Ηλιάνα. Αναστασία μου, πας λοιπόν στο θέατρο. Εμένα μου αρέσει αυτό το λίγο το θέατρο. Τα μαλλιά σου είναι πολύ ωραία μεγιά κιόλας. Ευχαριστώ. Και το χτένισμα που έχεις κάνει είναι πολύ σύγχρονο και πολύ πρωτότυπο και διαφορετικό. Το πάνω κομμάτι είναι εξαιρετικό. Η τσάντα που έχεις συνδυάσει δεν την περίμενα ποτέ να τη δώσω αυτό το look. Κι όμως έχει κολλήσει πάρα πολύ ωραία δίπλα στο φουλάρι, στα χρώματα. Έχει συνδυαστεί πάρα πολύ ωραία. Μου έκανε μια εντύπωση δηλαδή όταν ήρθες μπροστά μας, γιατί από εκεί δεν σας βλέπουμε καλά. Ναι. Που είδα αυτή την bucket bag. Σωστά. Ναι. Να ταιριάζει τόσο πολύ με το look που έχεις επιλέξει. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το πουκάμισο που φοράς από μέσα. Ότι είναι απαλό ροζ και δεν είναι λευκό. Ναι. Σωστά. Και όλα αυτά έχουν έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση που θα έλεγε και η φίλη μας σιγόλογα εδώ, η συμπαίκτριά σου. Αυτό που δεν μου ταιριάζει περισσότερο είναι το παντελόνι. Θα σου βάλω δύο. Ευχαριστώ. Πάλι καλά. Δημήτρη. Έχεις φέρει πάρα πολύ ωραία ρούχα πάλι. Πολύ ωραία κομμάτια μόνα τους και πολύ ωραία συνδυασμένο το πάνω μέρος, μας θα ξαναπώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και η τσάντα και το φουλάρι όπως το έδωσες δείχνει άνθρωπο με κομψό, με αίσθηση του styling και του γούστου. Αυτό που σου, ουσιαστικά σου χαλάει την εμφάνιση είναι το παντελόνι, γιατί έχει τόσο πολύ πληροφορία, όπως και το πάνω σημείο που έχει φτιάξει, που ουσιαστικά είσαι μια εικόνα Matrix με αριθμούς που τρέχουν συνέχεια. Δεν αποδικοποιείσαι, έχεις πάρα πολλές πληροφορίες σε ένα outfit. Mm-hmm. Και το φουλάρι, και το πουκάμισο, και την ρίγκα και την καρότη τσάντα, και το παντελόνι με τα διάφορα patterns, και δύο κάλτσες, και τα παπούτσια που είναι, τα λατρεύω. Αλλά είναι πάρα πολλές μαζεμένες πληροφορίες. Που κάποια στιγμή, όπως είχα πει και στην Όλγα, αυτό θα έπρεπε να το ηρεμήσεις, mm-hmm. να ξεκουράσεις τη ματιά. Δηλαδή, αν ήθελες αυτή την καμπαρδίνα με αυτό το παντελόνι, κάτι πολύ απλό επάνω. Ναι. Γιατί ήδη έχει πληροφορία αρκετή. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ναι. Δύο. Εντάξει, λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει. 7,7 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να καθίσεις στη θέση σου και εσύ, Αναστασία.